Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγα 24 ώρα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής, απόψε στον direct θα συνομιλήσουμε με μια κυρία που τα ήδη διανύσει τη δική της διαδρομή στην ιατρική, την επιστήμη της, τον εθελοντισμό και στα στα κοινά μέσα από διάφορου είδου εθελοντικέ δράσει. Διεκδικεί για πρώτη φορά και την ψήφο των κριτικών. Είναι η κυρία Γεωργία Μιλάκη, ιατρό ογκολόγο και για πρώτη φορά υποψήφια στι περιφερειακέ εκλογέ στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σα. Κυρία Μιλάκη, η πρώτη ερώτηση έτσι, για να ξεκινήσουμε την απόψινή συζήτηση είναι η εξή. Όλοι λίγο ή πολύ σα γνωρίζουμε μέσα από την επαγγελματική και την επιστημονική σα ιδιότητα και όχι μόνο. Πώ τελικά παίρνετε την απόφαση να ασχοληθείτε με τι αυτοδιοικητικέ εξελίξει και την αυτοδιοικητική μάχη που δίνετε την ερχόμενη Κυριακή, Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση. Το βέβαιο είναι ότι ήταν μια απόφαση που ε, πάρθηκε μετά από πολύ όριμη σκέψη και σε αυτό έπαιξε καταλητικό ρόλο το πρόσωπο του Σταύρου Αρναουτάκη. Ε, γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι ένας άνθρωπος σεμνός, με όραμα, mm -hmm. που έχει καταφέρει όλη η Κρήτη να τον γνωρίζει και να τον αποκαλεί με το μικρό το όνομα και είναι ένας άνθρωπος που θέλει μαζί του και δίπλα του ανθρώπους που μπορούν να έχουν την επιστημονική κατάρτιση και την ικανότητα να τον στηρίξουν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που θα προκύψει από τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές. Με αυτήν τη λογική ε, θεώρησα και εγώ ότι μπορώ να συνεισφέρω σε αυτήν τη διαδικασία και θεωρώ ότι μια πολύ σημαντική για μένα τελικά απόφαση γιατί μου άφησε πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα. Όχι μία προδιαγεγραμμένη πορεία, τουλάχιστον αυτό λένε όσοι σας γνωρίζουν καλά. Μία απόφαση η οποία ήρθε συνειδητά μέσα από μία συγκεκριμένη συνεργασία και μέσα από μία συγκεκριμένη δική σας ανάγκη για να πάτε λίγο παραπέρα την προσφορά σας. Ακριβώς. Είναι και το θέμα της προσφοράς, είναι όμως και αυτό που πάντα λέω ότι ε, όλοι εμείς ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Mm -hmm. ε, έχουμε ευθύνη απέναντι στον τόπο μας αλλά και στα παιδιά μας και είναι ένα βασικό κίνητρο για μένα. Το να δημιουργηθούν οι προποθέσει και οι συνθήκες, έτσι ώστε τα παιδιά μα να έχουν ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν. Είστε ογκολόγο, έχετε τη δική σα πορεία στην επιστήμη τη ιατρική, έχετε περάσει από το ΕΣΥ και πλέον είστε και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά μια πλούσια δράση σε διάφορε οργανώσει. Με επίκεντρο το κομμάτι τη πρόληψη του καρκίνου. Όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά οδηγούν σε δυνατά συναισθήματα και σε σχέσεις ζωής με τους ασθενείς σας, με τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε. Η πολιτική με την οποία για πρώτη φορά έρχεστε σε επαφή. Φοβάστε ότι μπορεί να μην έχετε τέτοιου είδου δυνατά συναισθήματα, τόσο ανθρώπινες σχέσεις ζωής. Το, το έχετε σκεφτεί. Όχι. Έχω εισπράξει αυτό το σύντομο διάστημα με το οποίο ασχολούμαι με τα κοινά ακριβώς το αντίθετο συνέστημα. Οι, 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 άνθρωποι της Κρήτης έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι άνθρωποι με τον προσύνη, με, ε, σε κοιτάζουν στα μάτια και θέλουν να δουν, να δίνεις λύσεις στα προβλήματά τους, ζητούν τη βοήθειά σου και Α, απαιτούν να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που μπορούν να τους στηρίξουν σε κάθε τους βήμα και αυτό, οι αξίες τους και αυτό που προσβεύουν στην καθημερινότητά τους είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συναντώ εγώ στην καθημερινή μου ενασχόληση με την ιατρική επιστήμη και είναι ακριβώς οι ίδιες αξίες που εισπράττω και καθημερινά από τους ασθενείς μου. Άρα α, καταλήγεται στο συμπέρασμα με βάση την προεκλογική περίοδο που τώρα α, σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος ότι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπάρχει το ίδιο σκηνικό πολιτικής απαξίωσης που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να γιγαντώνεται σε επίπεδο χώρας και λόγω της κρίσης. Η δεν είναι, το ίδιο. είναι ότι υπάρχει αυτή η πολιτική απαξίωση και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι όταν εγώ για παράδειγμα ε, ανακοίνωσα στου φίλου μου και του mm. ανθρώπου τη οικογένειά μου ότι πρόκειται να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είδα ότι το είδαν με μια πολύ κριτική ματιά. Αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώ το γεγονό, με το γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια έχει απαξιωθεί πλήρω το πολιτικό σκηνικό και δεν δίνονται κίνητρα σε νέου ανθρώπου για να δώσουν τον εαυτό του και την, να, να, να προσφέρουν ό,τι μπορούν στο κοινό του τόπου του. Υπό αυτή την έννοια, ο κριτικό επιζητά το νέο, επιζητά την αυθεντικότητα, επιζητά έναν υποψήφιο που δεν έχει, αν θέλετε, μία συνταγή η οποία ακολουθείται συγκεκριμένη προκειμένου να φτάσει στην κάλπη. Ο κριτικό επιζητά σίγουρα και αυτού που έχουν την εμπειρία και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη προσφέρει πολλά πράγματα. Αλλά το καινούριο, το φρέσκο mm -hmm. και το. Ε, αυ... Αυ το, το κοινοτόμο, να το πω έτσι, το αντιμετωπίζει με μια πολύ θετική άβρα. Και αυτό εισέπραξα εγώ σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Μια ματιά ακριβώς και είναι Μια πολύ θετική ματιά ακριβώ. Και είμαι ευγνώμων, ευγνώμων στου ανθρώπου που συνάντησα, ευγνώμων και στο Σταύρο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κυρία Μιλάκη, για να πάμε έτσι και σε θέματα επιμέρου, ο χρόνο δεν είναι πάρα πολύ, πάντα τηλεοπτικά. Το πεδίο το δικό σα, αν εκλεγείτε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα είναι κατά βάση ο χώρο τη υγεία. Ένα χώρο που είδαμε την Περιφερειακή Αρχή να κάνει πολλά πράγματα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε ελλείψει, συγκεκριμένε ποινικέ. Που εσεί θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, ε, Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικέ παρεμβάσει από την πλευρά τη περιφέρεια στον χώρο τη υγεία. Αυτό όμω που έχω εισπράξει εγώ είναι ότι εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε το χώρο τη υγεία με ρασιτεχνισμό. Και αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται οι πολίτε και που του ενοχλεί επίση. Mm -hmm. ε, σίγουρα το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν ε, το σχεδιασμό τη δημόσια υγεία και τη κοινωνική μέρημνα, τι ε, δράσει που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία, ενισχύοντα mm -hmm. του ε, γιατρού που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, οδοντίατρους, οφθαλμίατρους, παιδίατρους κλπ. Πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά μας και να τους Διδάξουν ένα πρότυπο υγεία με το οποίο θα πρέπει να πορευτούν στην υπόλοιπη ζωή του. Πρέπει να ενισχύσουμε όμως και το περιβάλλον και να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι με πάρα πολύ κριτική ματιά, γιατί είναι ο χώρος ο οποίος μας αφορά όλους και θα πρέπει να δούμε και τη σχέση που έχει το περιβάλλον με την υγεία μα. Επίση, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερε κινητέ μονάδε, μαστογραφικέ και οδοντετρικές που ήδη υπάρχουν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο ενδεχομένω τα επόμενα χρόνια. Και ε, βέβαια, ε, ένα κομμάτι που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, είναι το θέμα των πρώτων βοηθειών. Mm -hmm. Να εκπαιδεύσουμε του συμπολίτε μα στι πρώτε βοήθειε και να εντάξουμε εξωτερικού αντιδοτέ σε σημεία κλειδιά. Του νομού, τη πόλη μα, που μπορούν να είναι χρήσιμα. Και όχι και να, να υπάρχουν, μας προ... να είναι ενεργοί, και να είναι να, και να, να γνωρίζουμε να τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή μου βάλατε πολλά διαφορετικά και με μεγάλο ενδιαφέρον ζητήματα στο κομμάτι, το δικό σα, το κομμάτι τη υγεία. Αν αύριο είστε περιφερειακή σύμβουλο και θέλετε να φέρετε το πρώτο δικό σα θέμα. Προ και προκειμένου να πάρθουν κάποιε αποφάσει. Έχετε στο μυαλό σας ποιο θα ήταν αυτό η προτεραιότητά σα, Η προτεραιότητά μου είναι ε, η εκπαίδευση των, ε, των παιδιών μα. Η εκπαίδευση που αφορά την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας αυτές τις ομάδες ανθρώπων που ακόμα ε, δεν είναι ενήλικες και που εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τα παιδιά λειτουργούν mm -hmm. σαν σφουγγάρια. Θα πρέπει να, τους, να, τα βοηθήσουμε να καταλάβουν τη σημασία της διατροφής, τη σημασία τη ε, της ε, πρόληψης ε, σε επίπεδο καπνίσματος, ε, σεξουαλικής σεξουαλική αγωγή, ψυχικής υγείας και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να εντάξουμε μέσα στα σχολεία και θα πρέπει να το κάνουμε mm -hmm. με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο όχι μόνο στα σχολεία του κέντρου του Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας εκεί που υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να, δι... να ε, α, αλλάξουμε συμπεριφορέ. Που είναι μέσα στο DNA των κριτικών και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπο για να το πετύχουμε αυτό, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Φαντάζομαι, κυρία Μιλάκη, ε, ακούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που μου περιγράφετε, ότι η δική σα πρόθεση δεν είναι μία αποσπασματική δράση που θα πάει μία φορά το χρόνο σε ένα σχολείο, μία ομιλία μία ώρα και τέλο. Κάτι που συμβαίνει σε ένα βαθμό. Βεβαίω. Φαντάζομαι ότι εννοείται ε, κάτι που θα έχει συνέχεια και Κά συνέπεια. Ακριβώ. Κάτι που θα είναι πολύ οργανωμένο, θα είναι, ε, ε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορούμε. Να έχουμε και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, θα καταγράψουμε αυτά που τελικά συμβαίνουν στα σχολεία, έτσι ώστε να έχουμε μια καταγραφή όλων αυτών των πραγμάτων και να ξέρουμε πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον. Mm -hmm. Από πλευρά περιφέρεια, επίση, είδαμε τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία μια σειρά από ενημερωτικέ καμπάνιε. Λέω παραδείγματα, mm -hmm. χαρακτηριστικά. Ε, υπάρχει μια συνέπεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τροχιών ατυχημάτων, μια μάστιγα ε, για την Κρήτη. Ο αλκοολισμό επίση. Αν τώρα εσεί ω Γεωργία Μιλάκη. Βάζατε πάλι τη δική σα πινελιά, το δικό σα αποτύπωμα σε μια τέτοια καμπάνια. Θα ήταν τι, Μου είπατε ήδη πολλά ζητήματα, Α, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα. Ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ βασικό και είναι και πολύ ανησυχητικό τα τελευταία χρόνια είναι η ηλεκτρονική εξάρτηση. Αυτό δηλαδή που λέμε εθισμό στο διαδίκτυο. Επίση αφορά ε, τι νεότερε γενιέ ε, αφορά τα παιδιά μα. Ε, θα πρέπει να εντάξουμε τέτοιου προγράμματα Πάλι στην εκπαίδευση mm -hmm. και θα πρέπει, νομίζω ότι θα είχαμε τη δυνατότητα σε αυτό το πλαίσιο να πτύξουμε και πολυδύναμα κέντρα πρωτοβάθμια υποστήριξη και βραχίε παρέμβαση, όπω επίση και κινητέ μονάδε ή κατοίκων που θα μπορούσαν να κάνουν παρεμβάσει ακριβώ στο χώρο που υπάρχει ανάγκη. Είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα που αφορά. Σήμερα, αλλά και στα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να το δούμε με πολύ. πολύ... Με μεγάλη μάτσα. προσοχή, και νομίζω ότι ήδη υπάρχει καθυστέρηση στο mm -hmm. συγκεκριμένο Ακριβώς. κομμάτι, γιατί η τεχνολογία, το διαδίκτυο, το κομμάτι όλων αυτών των ηλεκτρονικών εξαρτήσεων τρέχει με ηλικιώδει ε, ρυθμού. Είπατε πριν, κυρία Μιλάκη, ότι το περιβάλλον και η υγεία είναι ε, κρίκοι αλληλένδετοι. Σε επίπεδο Κρήτης έχουμε ένα ε, 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 εξαιρετικό φυσικό τοπίο, το οποίο ωστόσο σε ένα βαθμό δεν σεβόμαστε και λόγω περιβάλλον. Και λόγω αντίληψη και ταυτοχρόνω υπάρχουν έτσι και κακώ κείμενα και αυθαιρεσίε. Πώ θα μπορούσε η περιφέρεια επίση σε αυτό το κομμάτι να βάλει ένα ανάχωμα, Η περιφέρεια στο θέμα του περιβάλλοντο ήδη έχει κάνει αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει αυτά να τα συνεχίσουμε. Ε, θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου αφο... στον αγροτοτουριστικό τομέα, mm -hmm. έτσι ώστε να, σε... να σέβονται το περιβάλλον. Τα παιδιά μα επίση, πάλι στο ίδιο θα έρθουν στην εκπαίδευση, αλλά και να δούμε με έναν σωστό προγραμματισμό. Πώ μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει τέτοιε ώστε να γνωρίζουμε τα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Κρήτη κάνει κάποιε προσπάθειε, αλλά δεν είναι επίση αντικοποιημένε, για να ελέγξουμε του ρήπου τη ατμόσφαιρα ή για να ελέγξουμε ε, την μόλυνση των ακτών μα. Αυτά όλα θα πρέπει να μπουν σε, μια, σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη διάσταση, έτσι ώστε να τα κάνουμε με πιο οργανωμένο τρόπο και να έχουν μια συνέχεια για το μέλλον. Να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει εφόσον γνωρίζουμε και έχουμε καταγράψει το πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα μα είναι ότι δεν έχουμε μια καταγραφή αυτών των δεδομένων, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιε παρεμβάσει είναι αναγκαίε να γίνουν. Το περιβάλλον είναι ο χώρο στον οποίο ζούμε, που πορευόμαστε. Το φυσικό πλούτο τη Κρήτη είναι σημαντικό πλεονέκτημα που έχει να κάνει και με αυτό που προβάλλουμε προ τα έξω, από τον τουρισμό μα, για παράδειγμα. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε και να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Γιατί εκτό από τι κλιματικέ αλλαγέ που Συμβαίνουν καθημερινά. Τα επόμενα χρόνια, θα κληθούμε να διαχειριστούμε ενδεχομένω και ζητήματα όπω ο ορεικτό πλούτο τη Κρήτη. Εκεί θα έχουμε τεράστιο ζήτημα, εάν δεν έχουμε προλάβει και δεν έχουμε προβλέψει το τι πρόκειται να συμβεί. Θεωρείτε ότι σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μα, έχει επαρκώ αξιοποιηθεί ο πλούτο ερευνητικό και ακαδημαϊκό που η Κρήτη διαθέτει. Έχουμε εξαιρετικά ερευνητικά ιδρύματα, έχουμε εξαιρετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Υπάρχει η συνεργασία που θα έπρεπε. Αναφερθήκατε ήδη σε κάποιε γέφυρε που έχουν στηθεί με την περιφέρεια Κρήτη. Εγώ θα προσθέσω και αυτό το εξαιρετικά καινοτόμο πρόγραμμα καταπολέμηση των κουνουπιών που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Πώ αλλιώ θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση αρχικά στο κομμάτι αυτό και μετέπειτα θα σα βάλω αυτομάτω και στο κομμάτι τη αγορά-εργασία και τη ίδια τη κοινωνία. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτει η Κρήτη είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου στι ανώτερε βαθμίδε παγκοσμίω και έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε επιστήμονε τέτοιου που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τι γνώσει του και τι εμπειρίε του. Για να γίνει όμω αυτό, θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό η περιφέρεια Κρήτη μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και άλλων πόρων να ενισχύσει το ερευνητικό κομμάτι των πανεπιστημίων, και από την άλλη μεριά τα πανεπιστήμια μπορούν να έρθουν πιο κοντά με του πολίτε. Ε, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας κάποιες γέφυρες που αφορούν και το περιβάλλον που λέγαμε προηγουμένως αλλά και τον εργασιακό χώρο. Δυστυχώ, ε, παράγουμε πάρα πολλού επιστήμονε, οι οποίοι λόγω τη αδυναμία να βρουν δουλειά στον τόπο του, καταφεύγουν στο εξωτερικό. Και η Ελλάδα, το κράτο μα, έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε κάθε έναν από αυτού, χωρί να μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα μυαλά, mm -hmm. και θα πρέπει ε, κάποια στιγμή να βάλουμε τέλο σε αυτό. Στο εξωτερικό, σε πάρα πολλέ χώρε, όπω η Αμερική, αλλά και σε ε, τι χώρε τη βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν ειδικά ε, συστήματα με τα οποία το Πανεπιστήμιο έρχεται κοντά σε επιχειρήσεις, ζητά τη στήριξή του σε ερευνητικό επίπεδο, μπορεί να ζητήσει η ίδια επιχείρηση από το Πανεπιστήμιο να γίνουν ε, έρευνες ε, σε επίπεδα σε ε, της ε, 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 ανάγκης του, δηλαδή mm -hmm. της επιχείρησης. Σε, παράδειγμα, θα πω ένα απλό παράδειγμα γιατί το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε ένα τυροκομείο που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Έχω και θέλουμε πολλά στην Τρίτη. Πολλά ε, αυτό το τυροκομείο θέλει να ε, ε, έχει ένα προϊόν στην αγορά που θα έχει λίγα λιπαρά αλλά την ίδια γεύση με, την, ε, με, με το προϊόν που έχει τα ε, περισσότερα λιπαρά. Το πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να αναπτύξει πρωτεΐνες ή άλλα πράγματα τα οποία θα προσφέρουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να παράξει το προϊόν που επιθυμεί και να υπάρχει και μια σχέση αμφίδρομη μεταξύ τους. Η επιχείρηση ενισχύει το πανεπιστήμιο στο τομέα της έρευνας και... Το Πανεπιστήμιο από την πλευρά του βοηθά την επιχείρηση να πάει ένα βήμα παραπέρα. Πώς ε, σκέφτεστε το ρόλο της περιφέρειας σε αυτές, σε αυτές τις γέφυρες ε, που εσείς έτσι προτείνετε απόψε να έχουμε σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα σε τοπικές επιχειρήσεις και τα καθημερινά μας ειδρύματα. Η περιφέρεια οφείλει να λειτουργεί ως συντονιστής όλες αυτής της προσπάθειας. Ενισχύοντα και βάζοντα και δικλείδε ασφαλία σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί οπωσδήποτε κάποιος μπορεί να το δει και με μια κριτική ματιά ότι βάζουμε ε, την ε, οικονομικά κίνητρα στα πανεπιστήμια που ενδεχομένως να μην είναι σωστό. Η Περιφέρεια μπορεί να σταθεί στο πλευρό και των δύο, και των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων Βάζοντα δικλείδε ασφαλεία ώστε να αναπτυχθεί με σωστό τρόπο όλη αυτή η προσπάθεια. Έχετε ταξιδέψει αρκετά λόγω τη επαγγελματική σα ιδιότητα και των σπουδών σα. Μα έχετε δώσει ήδη ένα παράδειγμα. Υπάρχουν έτσι άλλα παραδείγματα που θεωρείτε ότι θα θέλατε να τα δείτε να εφαρμόζονται σε επίπεδο Κρήτη, που η Κρήτη στερείται. Η, η Κρήτη έχει όλες τις προδιαγραφές για να είναι ένα εξαιρετικό τόπος για να ζει κανεί και να ε, ε, αναπτύσσει τι δραστηριότητέ του. Αυτό που δεν έχουμε είναι η οργάνωση. Μας λείπει το οργανωτικό κομμάτι σε μεγάλο βαθμό και θα δώσω ένα παράδειγμα. Α, αν Εμείς είμαστε μια περιοχή που είναι καθαρά τουριστική. Mm -hmm. Φιλοξενούμε εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και προσφέρουμε στο ελληνικό κράτος το 25% του, ε, του συνολικού ποσού που παράγει ο τουρισμό στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε αναπτύξει το κομμάτι του ιατρικού τουρισμού για παράδειγμα. Και ε, στον παγκόσμιο ο δίκτυ του ιατρικού τουρισμού, η Ελλάδα, είναι απούσα. Ε, Μία χώρα που, στην οποία γεννήθηκε ο, ο ιατρικός τουρισμός. Από τα Ασκληπία, την εποχή της αρχαιότητας. Ε, και προπορεύονται χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτο, η Στημισία, ε, η Νότια Κορέα κλπ. Που δεν τις βάζει ο νους μας και όμως είναι σε πολύ ψηλά στάνταρτ ε, ε, mm -hmm. τουρισμού υγείας. Εμεί έχουμε τι υποδομέ, έχουμε εξαιρετικέ ξενοδοχειακέ μονάδε, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο τη υγεία. Και αυτό θα πρέπει να το αναπτύξουμε και να το εξελίξουμε τα επόμενα χρόνια γιατί θα είναι ένα τρόπο και για να αναπτύξουμε την αγορά εργασία σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να κρατήσουμε του επιστήμονε που λέγαμε προηγουμένω στον τόπο του, αλλά και να έχουμε ακόμα περισσότερο οικονομικό όφελο. Έχετε απόλυτα δίκιο και νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια χαρακτηρίζουμε τον ιατρικό τουρισμό ω χρυσορυχείο που η Κρήτη ιδανικά θα μπορούσε να αναπτύξει. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα βήματα είναι προ το παρόν τουλάχιστον εμβρυϊκά. Αυτό, τουρισμό... αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι περιοριζόμαστε στο να κάνουμε ημερίδε ή το να οργανώνουμε ναι. κάποια συνέδρια που να αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι, χωρί όμω κάποιο να προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν. Και αυτό που λέμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Άλλη αναξιοποιητή θησαυρή, η κυρία Μιλάκη, για να κλείσουμε το κομμάτι του τουρισμού. Για παράδειγμα, θεωρείτε ότι υπάρχει η διασύνδεση που θα έπρεπε με τα αστικά κέντρα και την ενδοχώρα, την όμορφη υπεθρό μα. Φτάνει ο, 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 ο επισκέπτη που έρχεται στο Ρέθιμνο, στην πόλη του Ρεθίμνη, στην πόλη του Ιρακλείου, στο, στο δικό σας, στα δικά σα τα μέρη, mm -hmm. θα πω, στο Ορπέδιο όπου και κατάγεστε και μπορεί να γευτεί ένα συνολικό κομμάτι αυτού που λέμε κριτική εμπειρία και όχι μόνο θάλασσα και ήλιου. Η Κρήτη προβάλλει αυτό ακριβώ. Ήλιο, θάλασσα, παραλία. Παραλία όμως. Αυτό το προβάλλουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουμε πετύχει να αυξήσουμε από το 2010 έω σήμερα κατά 100% την τουριστική επισκεψιμότητα τη Κρήτη. Όμω, έχουμε πετύχει να έχουμε πολλού Τουρίστες που επισκέπτονται πεντάστερα ξενοδοχεία, απολαμβάνουν τι υπηρεσίε αυτών των ξενοδοχείων με όλα όσα συνεπάγονται, χωρί ποτέ σχεδόν οι άνθρωποι αυτοί να επισκέπτονται την ενδοχώρα, να βλέπουν τον πλούσιο, ε, ε, το πλούσιο περιβάλλον τη Κρήτη, μια περιοχή με ελαιώνε, πορτοκαλεώνες, ε, δάση, βουνά, αλλά και παραλίε. Και αυτά τα έχουμε καταφέρει ακόμα να τα συνδέσουμε μεταξύ μα, λοιπόν. μεταξύ του. Αν συνεχίσουμε να το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, την επόμενη χρονιά η επισκεψιμότητα θα είναι μικρότερη mm. και τι επόμενε ακόμα μικρότερη. Οι άνθρωποι αυτοί που, επισκέπτονται, που κάνουν τέτοιου τύπου διακοπέ θα βρουν άλλου προορισμού. Που του προσφέρουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα ξενοδοχεία μα να έχουν μια διασύνδεση με την ενδοχώρα και να προβάλλουμε εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού που η Κρήτη μπορεί να το κάνει αυτό γιατί έχει όλε τι προποθέσει για να τι αναπτύξει. Και έτσι και η ποιότητα, η λεγόμενη του επισκέπτη θα είναι καλύτερη και οι οικονομικέ απολαυέ θα κάνουν μια κίνηση και δεν θα περιορίζονται σε στενά πλαίσια. Να και ο επισκέπτη για να επιστρέψει στην Κρήτη θα πρέπει να γνωρίσει την κριτική φιλοξενία, τη διατροφή μα, την κριτική διατροφή. Θα πρέπει να γνωρίσει τα ήθη και τα έθιμά μας, τη φιλοξενία μας, τους ανθρώπους μας. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι του τουρισμού στην Κρήτη. Το οποίο δυστυχώς το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη και ασχολούμαστε μόνο με τα all inclusive ξενοδοχεία και έναν τουρισμό που θα μπορούσε να αφορά και άλλες περιοχές και δεν θα μας επιλέξει στα επόμενα χρόνια. Για να μην ε, βρεθούμε λοιπόν στη δυσάρεστη θέση ε, οι ξενοδόχοι μας και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να, ε, τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν σημαντικέ δυσκολίε σε όλο αυτό το κομμάτι, θα πρέπει εμεί να κάνουμε προσπάθεια και σημαντικά βήματα έτσι ώστε να ενισχύσουμε μια αναλλακτική μορφή τουρισμού στην Κρήτη. Και να αναδείξουμε στο έπακρο όλα αυτά τα δυνατά μα χαρτιά. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που μιλάμε, κάποιοι κάνουν μπάνιο στη, στην παραλία και κάποιοι άλλοι είναι στα βουνά του Ψιλορίτη και στα χιονισμένα βουνά του Ψιλορίτη. Τώρα, για να τελειώσω και αυτό που είπατε προηγουμένω, ό,τι αφορά το Ροπέντο Λασιθίου για παράδειγμα, ή απομακρυσμένε περιοχέ που όντω είναι ο τόπο μου και με αυτό. Τώρα mm -hmm. πάρα πολύ. Για να ενισχύσουμε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν εκεί επιχειρήσεις, να αναπτύξουν πράγματα που θα μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζονται λοιπόν οικονομική ενίσχυση αυτέ οι περιοχέ. για να πάμε να βγούμε παραπέρα και να γίνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Ή και διέξοδο, ή, ή και, και επιλογές, διε... ναι. ή, ή να του δείξουμε το δρόμο πώ μπορεί να το κάνει. Γιατί όλε αυτέ οι περιοχέ τη Κρήτη είναι περιοχέ που μπορεί να ζήσει και να ζήσει όμορφα. Οι αποστάσει είναι μικρέ και νομίζω ότι η ποιότητα ζωή είναι πολύ διαφορετική. Ακριβώ. Κυρία Μιλάκη, για να πάμε λίγο και στον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει, για παράδειγμα, η διαπίστωση πω μόνο ομαδικά, πω μόνο αν καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε δυναμικά το brand name τη Κρήτη, θα μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. Όμω, δυστυχώ, όσα βήματα και αν έχουν γίνει, υπάρχουν ακόμη πολλά άλλα που υπολείπονται. Όπω, για παράδειγμα, στο ελαιόλαδο. Δεν μπορούμε να μελήσουμε το γεγονό ότι μεγαλύτερε ποσότητε ελαιολάδου εξακολουθούν να φεύγουν χήμα από το νησί μα. Πώ θα μπορούσε εκεί, ε, δεν ξέρω αν και πάλι θεωρείτε ότι είναι και θέμα παιδεία και εκπαίδευση του αγρότη να κατανοήσει πώ μπορούμε αυτό το, το χρυσό προϊόν να το διαθέσουμε στι αγορέ, σωστά. Εδώ θα ξεκινήσω μιλώντα για αρκετά χρόνια πίσω. 4.000 χρόνια πριν, οι μηνοίτε. Διαχειριζόντουσαν ακριβώς αυτό το πράγμα, τα κριτικά προϊόντα, λάδι, μέλι, κρασί, με brand name. Και τα αντάλλασαν με πολύτιμα μέταλλα, με ε, οτιδήποτε, με χρυσό, με οτιδήποτε υπήρχε την εποχή εκείνη. Εκείνοι, 4.000 χρόνια πριν, είχαν ανακαλύψει την ποιότητα και την αξία αυτού του προϊόντος. Εμείς, αρκετά χρόνια μετά, χάσαμε το, το, το δρόμο μας, ακριβώς και δεν το έχουμε ε, αναπτύξει στη σωστή κατεύθυνση. Ε, θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και να μπορέσουμε να, όντω να έχουν ένα brand name τα προϊόντα μα, θα πρέπει να υπάρχει ξανά το λέω, μια διασύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έχουμε τη δυνατότητα να πιστοποιήσουμε τα προϊόντα αυτά και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και του ανθρώπου που ασχολούνται με την, με την γεωργία και την κτηνοτροφία και με την αλληλεία και με οτιδήποτε άλλο. Να του βοηθήσουμε να, να του δώσουμε μια εκπαίδευση τέτοια, ώστε να αντιληφθούν ότι δεν. Υπάρχει λόγο να πουλάνε χύμα το λάδι του. Μπορούν να το τυποποιήσουν, μπορούν να του δώσουν ένα, μια ονομασία προέλευση και να, το, ε, ε, να έχει μια διαφορετική αγοραστική αξία στι αγορέ όλου του κόσμου αλλά και τη Ελλάδα. Γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμεί οι κριτικοί δεν καταναλώνουμε τα δικά μα προϊόντα. Καταναλώνουμε ξενόφερτα προϊόντα. Αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε τα προϊόντα που παράγονται στον τόπο μα, θα ήμασταν μια χαρά. Ε, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι ε, αυτό που πραγματικά θα πρέπει να κυνηγήσουμε είναι η αγοραστική αξία αυτών των προϊόντων στο εξωτερικό. Σε μεγάλε συμφωνίε επειδή δυστυχώ φτάνουμε προ το τέλο, θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι των υποδομών. Είπατε και μα περιγράψατε έτσι πολλά από τα δικά σα οράματα και προθέσει σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Κρήτη. Υπάρχουν όμω και πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώ ή ευτυχώ, ε, ανάλογο πώ θα το δούμε, α, απαιτούν την εμπλοκή και τη χρηματοδότηση του κεντρικού κράτου. Και εκεί έχουμε μεγάλε καθυστερήσει και μεγάλε κολυσιεργίε. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το βόρειο οδικό άξονα, για παράδειγμα, που όλα αυτά τα χρόνια ακούμε υποσχέσει, αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται πράξει θεωρείτε πως είμαστε σε ένα βαθμό, σε ένα καλό δρόμο στην παρούσα χρονική στιγμή γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι ενισχύεται η δυσπιστία του πολίτη. Και ως πολίτης αλλά και ως εμπλεκόμενη τώρα με τη διαδικασία αυτή θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Το θέμα του ΒΟΑΚ κάποια στιγμή θα λήξει. Θα έπρεπε να έχει λήξει βέβαια καιρό πριν. Αυτό έχει να κάνει με τις δικές μας επιλογές ως άνθρωποι. Δηλαδή οι κριτικές μου δεν δέχτηκαν τα διόδια σε κάποια φάση. Η κεντρική εξουσία από την άλλη δεν επιδίωξε να κάνει άμεσες παρεμβάσει στην Κρήτη σε αναντιστοιχεία με άλλες περιοχές της υπόλοιπη Ελλάδας και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα πράγματα τώρα και με το αεροδρόμιο Καστιλίου και με το ΒΑΚ αρχίζουν να παίρνουν το δρόμο του. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σύντομα και δεν θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά χρόνια ακόμη. Ο στόχο τη περιφέρεια είναι αυτό ακριβώ: να είμαστε εκεί και να προσπαθούμε καθημερινά για να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλα αυτά τα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Κύριε Μιλάκη, με δύο τελευταίε τελευταίες ερωτήσεις, θα φτάσουμε προς το τέλος. Εσείς είστε μια υποψήφια που για πρώτη φορά δοκιμάζετε σε αυτό το εκλογικό στίβο. Είστε ένα πρόσωπο νέο, ένα πρόσωπο άθαρτο σε ό,τι έχει να κάνει τα αυτοδιοικητικά και τα πολιτικά. Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν είναι υπό αυτή την έννοια. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που αυτό το χρησιμοποίησαν και ως επιχείρημα αντιπαράθεσης, αν θέλετε, από πλευράς έτσι, ε, ε υποψήφιους ε, στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Σταύρος Σαρναουτάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δείγματα γραφής. Ε, όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει στον τόπο του, αν ιδιωτελώς θέλω να πιστεύω, και χωρίς να υπάρχουν ε, σημαντικ... ε, ε, άνθρωποι που μπορούν να πουν το... κάτι διαφορετικό όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Στη διαδικασία αυτή που επισκεπτόμουν τα χωριά της Κρήτης και έβλεπα απλούς ανθρώπους, αυτό που εισέπραξα είναι η αγάπη των ανθρώπων αυτών προς το πρόσωπό του. Και είναι πολύ συγκινητικό πολλέ φορέ. Θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο που συνεχίζει να κυνηγά το όραμά του και συνεχίζει να θέλει να πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει την Κρήτη να γίνει πραγματικά ένα μέρο που θα είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα αλλά και για όλη τη Μεσόγειο. Και σε αυτό συμπορευόμαστε. Τώρα σε ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι, εγώ με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, με την ανάγκη μου για προσφορά στον συνάνθρωπο τόσα χρόνια, με μια θετική σκέψη, με, με την διάθεση για προσφορά και με τη διάθεση για, να, για σκληρή δουλειά, θεωρώ ότι από την πλευρά μου μπορώ και θέλω να προσφέρω τα μέγιστα στην περιφέρεια. Και μου έχετε ήδη απαντήσει την ερώτηση πριν καν την κάνω, γιατί εσά και γιατί το Σταύρο Αρναουτάκη έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση. Θέλω έτσι κλείνοντα, να μου πείτε την αίσθηση που σα αφήνει αυτή η προεκλογική περίοδο και το τελικό σα μήνυμα προ τον κόσμο που σήμερα μα παρακολουθεί. Η αίσθηση που μου αφήνει αυτή η προεκλογική περίοδο είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη και συναρπαστική διαδικασία. Για μένα, τουλάχιστον, που είμαι καινούργια σε αυτό το στίβο. Ε, αφήνει υπέροχα συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτό. Καλό τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Είναι πολύ βασικό το να διεκδικήσουμε το ύψιστο δικαίωμα της Δημοκρατίας που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουμε όσο μπορούμε στην απόφαση. Και θα κλείσω με το ότι όλοι μας οφείλουμε και πρέπει να είμαστε αντάξιοι της Κρήτης μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θερμά για αυτή τη συζήτηση. Κι εγώ. Να, είστε να είστε καλά. καλά. Καλή σας επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.